Χρόνο. Θεωρούμε και τους δύο συνδυασμούς, και του κυρίου Μιχαλολάτου και του κυρίου Μόραλη, καταστροφικούς για την πόλη. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να μπούμε σε διλήμματα. Ποιον θα στηρίξετε στο δεύτερο γύρο, κύριε Δρίτσα? Το δεύτερο γύρο έχουμε την προοπτική. Οι εκλογές για μας λήγουν στις 25 Μαΐου. Ναι. Και φιλοδοξούμε, βάσιμα και αισιοδοξούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή δυνατότητα να διεκδικήσουμε το Δήμο Πειραιά. Μάλιστα. Τώρα. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις μόλις έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση. Μάλιστα. Εμπιστεύομαι τους συντρόφους μου, τους πιστεύω και έχουμε καλώς ένα γεγονός. Είστε, μία τυχαία συνάντηση σε μία ταβέρνα. Αυτό δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή με οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά δημόσια, που δεν ταιριάζει στην ιστορική μας παράδοση. Επομένως δεν υπάρχει, λέτε, καμία συναλλαγή αυτού του τύπου. Γνωστή στον Πειραιά, δεν θα μπορούσε να υπάρχει προς Θεού. Έχει τεθεί όμως ένα ζήτημα που έθεσε ο κύριος Δρίτσας, κύριε Μιχαλολιακό, για τα ζητήματα της διαφημιστικής καμπάνιας με τα χρήματα του Δήμου. Να δώσει